Εντάξει, εδώ μιλήσαμε για τη Ρόδο, μιλήσαμε για την Κεφαλονιά, αλλά σε όποια περιοχή και αν ανατρέξουμε, θα δούμε εύκολα, μπορούμε να εντοπίσουμε πλημμύρες που διαλύουν τοπικές οικονομίες σε λαϊκές περιουσίες, τεράστιες και συνεχείς φωτιές που κατακαίνουν δάση και βουνά, έντονες χιονοπτώσεις που αποκλείουν χωριά και αφήνουν περιοχές ολόκληρες, αποκομμένες για μέρες ολόκληρες, σεισμούς ακόμα και σχετικά μικρής κλίμακας, με τους οποίους το κράτος παραλύει ενώ ακατάλληλα κτίρια σοριάζονται, αποκλεισμούς νησιών για εβδομάδες, γιατί τάχα έχει κακοκαιρία, κατολισθήσεις, ξηρασίες και μια ολόκληρη σειρά από άλλα τέτοια φαινόμενα που μοιάζουν να μην έχουν τελειωμό. Ο λαός είναι απροστάτευτος απέναντι σε φυσικά φαινόμενα που στην ουσία τους είναι αναμενόμενα. Ποιος δεν ξέρει ότι εδώ έχουμε τα μελτέμια με 10 μποφόρ και πάνω ίσως, πολλές φορές. Ποιος δεν ξέρει ότι έχουμε καταιγίδες που στη χώρα μας πέφτουν απότομα πολύ, πολύ βροχή, δεν είναι δηλαδή μια άλλη χώρα. Ποιος δεν γνωρίζει ότι η Ελλάδα είναι μια περιοχή με πολλούς σεισμούς. Είναι λοιπόν ζητήματα που είναι γνωστά. Πάνω σε αυτά ούτε μελέτες υπάρχουν, ούτε σχεδιασμοί πώς θα αντιμετωπίσουμε προληπτικά, έτσι ώστε ο λαός να μην υποστεί τι συνέπειες αυτών των φυσικών φαινομένων. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε εδώ πέρα. Σε κάθε χρόνο, κύριε Υπουργέ, και δεν λέω ότι ίσως και να μην το γνωρίζετε εσείς, αλλά κάθε χρόνο υπάρχουν διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι πανέτοιμος να αντιμετωπίσει τα νέα φαινόμενα. Αυτό λένε πάντα οι εξαγγελίες των κυβερνήσεων. Και βέβαια κάνουν και μία κριτική για την προηγούμενη κυβέρνηση. Ότι είχε αστοχίες, είχε λάθη σχεδιασμών κτλ. Και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση που έχει να στηρίξει τη ζωή και το βίος του λαού μας. Έτσι λοιπόν, ελπίζω φέτος αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα εδώ να μην έχει το ίδιο αποτέλεσμα και να μην θρυνήσουμε πάλι θύματα τη νέα περίοδο από φυσικές καταστροφές. Και το λέω αυτό γιατί το κυβερνητικό σχέδιο που μας είπατε και σήμερα εδώ δεν νομίζουμε ότι μπορεί σήμερα να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. Και αν πάρουμε υπόψη μας την συζήτηση που επισκιάστηκε από την λογική του εθελοντισμού και το πώς μια εταιρεία, για παράδειγμα στη Ρόδο, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην πολιτική προστασία, τότε οι ανησυχίες μας μεγαλώνουν. Ο εθελοντισμός τι σημαίνει? Ότι πρέπει οι προϋπολογισμοί, ο κρατικός προϋπολογισμός να μειώσει ακόμα περισσότερο τις δαπάνες για την πολιτική προστασία. Και μπροστά να βάλουμε τους εθελοντές. Οργανωμένους που ίσως ξέρω εγώ να χρηματοδοτούνται από τις τοπικές κοινωνίες και δεν ξέρω από αλλού. Γιατί αυτοί που θα είναι στην εταιρεία, για παράδειγμα, που τυχαίνει ο πρόεδρος να είναι ο αντιδήμαρχος, ο οποίος ήρθε σήμερα και στην επιτροπή μας, και αυτό είναι απαράδεκτο, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος μιας ΜΚΟ να έρθει στην επιτροπή χωρίς να μας πείτε. Είπατε ο αντιδήμαρχος. Έπρεπε να μας πείτε ότι θα συμμετέχει ο πρόεδρος της ΜΚΟ. Και να το συζητήσουμε εδώ, αν πρέπει εδώ η Επιτροπή μας να συζητήσει εδώ με ΜΚΟ. Δεν υπάρχει ΜΚΟ. Ακούστε. Ποια είναι η ΜΚΟ? Εταιρεία, αυτή που λέτε. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Κατσότη. Η εταιρεία. Δεν καταλύω με τους θεσμούς. Η αυτοδιοίκηση είναι εταιρεία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κύριε Κατσότη, σας σέβομαι. Ακούστε κάτι. Κύριε Πρόεδρε. Μην αποδίδετε μορφή στο Προεδρείο. Ακούστε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ούτε υιοθετώ ΜΚΟ στη δασοπυρόσβεστη και στην πρόληψη, ούτε είναι ΜΚΟ ή ΕΤΕΠΡΟΦΙΚΑ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι το μοναδικό μοντέλο. Τι καθεστώς έχει? Μίλησε ο κύριος Δήμαρχος, μίλησε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, μίλησε ο ίδιος ο Υπουργός. Τι καθεστώς έχει? Και ο ίδιος ο Υπουργός αναγνώρισε τη συνδρομή της ΕΤΕΠΡΟΦΙΚΑ στις μεγάλες πυρκαγιές της Ρόδου. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν θα συζητήσουμε. Να πάμε στον κύριο Παπινιώτη να μας ορίσει τι σημαίνει ΜΚΟ. Παρακαλώ πάρα πολύ, ολοκληρώστε. Ακούστε, δεν θα συζητήσουμε την πρόφικα. Ωστόσο όμως, μη δημιουργείτε εικόνα. Ακούστε, ολοκληρώστε παρακαλώ. Εσείς εδώ με τη στάση σας, κύριε Πρόεδρε, πήγατε τη συζήτηση αλλού, σε άλλες κατευθυντήριες γραμμές. Εδώ μιλάμε το πώς η πολιτεία αυτοτελώς με το σχεδιασμό της θα προστατέψει την υγεία και τη ζωή του λαού και την περιουσία του μέσα από τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας.
Εάν λοιπόν είναι να συζητήσουμε για τον εθελοντισμό, να το κάνουμε. Τι εθελοντισμός και για ποιον. Στην Εύβοια υπήρχε ο εθελοντισμός. Εκεί οι εθελοντές, τα παιδιά αυτά στην Εύβοια, σώσαν τις ζωές του λαού μας. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα αυτό που μας λέτε σήμερα εσείς. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, για να μην επιμείνουμε σε αυτό και να μην χάνουμε την ουσία του ζητήματος. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων πολιτικής προστασίας όταν υπάρχει άλλο κριτήριο. Το πώς θα μειώσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό, πώς θα μειώσουμε τις δαπάνες, πώς θα υπάρχει η λογική του κόστους και του ωφέλους. Δεν μπορεί να μπαίνει στη ζυγαριά του κόστους και του ωφέλους η ζωή, η περιουσία, η υγεία του λαού. Θα πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός πλήρης, με χρηματοδότηση, με πρόσληψη προσωπικού, που είπατε, ο υπουργός είπε εδώ, ότι ο μέσος όρος ηλικίας στην πυροσβεστική είναι 45 ή 50 ετών. 50 ετών λένε άλλοι, 52. Και είναι τραγωδία αυτό. Όταν δεν προσλαμβάνεται προσωπικό, το αναγκαίο, για να μπορεί να επιτελέσει το έργο. Αυτό το σημαντικό έργο που επιτελεί η πυροσβεστική, που έχει και τα τόσα θύματα, που πράγματι η συμβολή τους είναι σημαντική για να προστατευτεί η ζωή του ίδιου του λαού μας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι αναγκαία σήμερα, πέρα από τα ενιαία μέσα. Τα ενιαία μέσα είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ, ότι προσπαθούν να καθυστερήσουν προκειμένου οι επίγειες δυνάμεις να επιτελέσουν το ρόλο τους. Άρα λοιπόν, αν δεν δοθεί εδώ μεγάλο βάρος στις επίγειες δυνάμεις, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα και για την περίοδο που μας έρχεται, την επόμενη περίοδο δηλαδή. Εμείς πιστεύουμε ότι πάνω σε αυτά θα πρέπει η κυβέρνηση να δει πώς θα σχεδιάσει, έτσι ώστε πράγματι να διασφαλίσει εδώ τη στήριξη του ίδιου του λαού από τέτοιες φυσικές καταστροφές. Αυτός ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός των απαραίτητων έργων υποδομής, αντιπλημμυρικής προστασίας, είναι ή δεν είναι ζήτημα του Υπουργείου σας. Είναι ζήτημα. Αν δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα, αν δεν υπάρχουν αντιπυρικά έργα, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική οποιοδήποτε σχεδιασμός ή οποιαδήποτε δράση. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να σχεδιαστούν. Δεν μπορεί να μην έχουμε τα δημόσια κτίρια να μην προστατεύονται από προσεισμικό έλεγχο, σχολεία, νοσοκομεία, χωρίς συνάθρηση κοινού. Είναι ελεγμένα αυτά τα κτίρια. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει σημαντικό ζήτημα ελέγχου κτηρίων και σχολείων ιδιαίτερα. Υπάρχουν πολλά σχολεία τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί, δεν έχει γίνει προσωσμικός έλεγχος. Και είναι θέμα αυτό του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας να το δει. Γιατί είμαστε, όπως είπα και προηγουμένως, μια χώρα όπου οι σεισμοί είναι συνεχείς. Επίσης, στατική επάρκεια και ασφάλεια όλων αυτών των κτηρίων. Πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός τέτοιος πρόληψης, κύριε Υπουργέ. Να ληφθούν επίσης τα απαραίτητα μέτρα για κατοικίες. Έχουμε κτίρια εδώ τα οποία είναι ετοιμόρροπα. Είχαμε αυτή στη Σάμο αυτό το ατύχημα, το δυστύχημα. Δεν μπορεί εδώ να μην ελεγχθούν αυτά τα κτίρια, κύριε Υπουργέ. Και είναι θέμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Όταν τα κτίρια αυτά φαντάζουν ετοιμόρροπα και έτοιμα να καταπιούν ανθρώπους που περνούν από κάτω. Επίσης να παρθούν μέτρα. Κύριε Κατσότη, ολοκληρώνοντας, σας παρακαλώ πολύ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θέλετε να απαντήσει ο Υπουργός ή θέλετε να μιλάμε? Μπορούμε και 5 ώρες να είμαστε εδώ. Το έχουμε κάνει. Είσαι επιλεκτικός. Δεν είμαι επιλεκτικός. Ναι. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Τελειώνω λοιπόν. Παρακαλώ. Και λέω ότι υπάρχουν ζητήματα αντιμετώπισης τεχνολογικών, φυσικών καταστροφών και εκπαίδευσης και ενημέρωσης του πληθυσμού, που και αυτός ο σχεδιασμός δεν έχει προχωρήσει. Εκπαίδευση του ίδιου του λαού, ενημέρωση στα σχολεία. Πώς θα γίνει για τέτοια ζητήματα, τέτοια φαινόμενα? Εμείς με αυτά θα επανέλθουμε βέβαια. Έχουμε κάνει ήδη μία, έχει απορρίψει η κυβέρνηση μία τροπολογία που έχουμε κάνει για την πρόσληψη προσωπικού
στην πυροσβεστική υπηρεσία, για την ομογενοποίηση του προσωπικού, γιατί υπάρχουν εδώ διάφορες κατηγορίες εργαζομένων στην πυροσβεστική. Χρειάζεται λοιπόν η ομογενοποίηση του προσωπικού, η μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων και η πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για να μπορεί να, να τρέξει έγκαιρα και μέσα σε αυτό το χρόνο που απαιτείται να έχει το αποτέλεσμα για να μην είναι οι συνέπειες τραγικές για τον κόσμο.